Σωρία σκέψεων περί μεταφοράς των εδρών των επιχειρήσεών τους σε χώρες του εξωτερικού έχουν δημιουργηθεί τα χρόνια της κρίσης, με τη χώρα της Ελλάδας μάλιστα να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση μετά από την Αυστρία, την Ολλανδία αλλά και τη Γερμανία σε επενδύσεις προς τη γειτονική Βουλγαρία. Εντάξει, είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα κύμα φυγής επιχειρήσεων οι οποίες παίρνουν τις έδρες τους και πηγαίνουν σε άλλες χώρες, σε χώρες δηλαδή που φορολογικά τουλάχιστον τους συμφέρει. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς γίνεται τα τελευταία χρόνια και υπάρχει λόγος για τον οποίο γίνεται, διότι η φορολογία πλέον εδώ στην Ελλάδα έχει φτάσει σε ένα σημείο η οποία είναι δυσβάσταχτη. Αυτό όποιος δεν το βλέπει ζει σε άλλη χώρα, κοινώς. Τώρα, επειδή μας πήρανε χαμπάρι και άλλες χώρες, εκτός από τις βαλκανικές χώρες και είτε κάποιες άλλες οι οποίες είναι σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών φορολογικός παράδεισος, πλέον κάνουν και διαφημίσεις. Αυτοί είμαστε, αυτά έχουν καταφέρει οι κυβερνώντες και αυτοί και οι προηγούμενοι και όσοι όλοι έχουν περάσει τα τελευταία 7 χρόνια, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν, και όχι μόνο 7, σχεδόν αρχίζουν και γίνονται περισσότερα τα χρόνια, γιατί η κρίση κάποια στιγμή θα τελείωνε και θα βγαίναμε στις αγορές, αλλά τελικά ή δεν θέλουμε να βγούμε στις αγορές ή οι αγορές τελικά δεν μας θέλουν. Εγώ είχα την εντύπωση ότι ήμασταν πρώτοι. Μου προκαλεί εντύπωση ότι είμαστε τέταρτοι πραγματικά. Αυτό είναι ακόμα ένας δείκτης ότι δεν πάει καλά η οικονομία μας. Είναι λογικό, δεν είναι κακό. Σε περίοδο που δεν είχαμε οικονομική κρίση, θα ήταν δείκτης ανάπτυξης αυτό. Θα συνέμενε το περίσσευμα του πλούτου μας επενδύεται σε άλλες χώρες για να έχουμε περισσότερο πλούτο. Δυστυχώς όμως είναι μια στρεβλή αυτή, έτσι όπως το βλέπουμε, διότι οι περισσότεροι επενδύουν στην Βουλγαρία, διότι πλέον στην Ελλάδα δεν βλέπουν μέλλον. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες της Ελλάδος αναδεικνύονται τέταρτοι ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που προτιμούν να μεταφέρουν την έδρα τους στη Βουλγαρία. Πιο συγκεκριμένα, μάλιστα, υπάρχει και διαφήμιση από τη Μεγάλη Βρετανία που προτρέπει τους ελεύθερους επαγγελματίες να μεταφέρουν τις έδρες τους μέχρι και εκεί. Η συγκεκριμένη διαφήμιση από τη Μεγάλη Βρετανία αναφέρει τα εξής. Πώς θα σας φαινόταν αν εδραιωνόταν η επιχείρησή σας σε ένα ευνοϊκό και φιλικό προς επιχειρηματίες πλαίσιο, με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και μεγαλύτερη αξιοπιστία? Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα τιμωρεί τις επιχειρήσεις αναλυτικότερα, με 29% φορολογία, 100% προκαταβολή φόρου, 26,95% μέχρι και 37,95% υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, 24% ΦΠΑ και επιπλέον φόρους, πρόσθετες εισφορές και capital controls. Αν πρόσφατα βγήκε αυτή η διαφήμιση που προτρέπει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μεταφερθούν στη Βρετανία, που ως γνωστόν ενεργοποιεί το άρθρο 50 της συνθήκης και μέσα στο Μάρτιο και ξεκινάει την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο το βιώνουμε εδώ και αρκετά χρόνια με τη μεταφορά εδρών επιχειρήσεων στη γειτονική Βουλγαρία, όπου ως γνωστόν και η διαδικασία ίδρυσης είναι πολύ πιο γρήγορη, αλλά και ο φορολογικός συντελεστής είναι πολύ πιο χαμηλός και σταθερός, 10%. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το λέμε συνεχώς. Αντί εμείς να προσελκύουμε επενδύσεις, γιατί πραγματικά τις έχουμε ανάγκη τις επενδύσεις, είναι η μόνη διέξοδος στο να βγούμε από την ύφεση και να έρθει αυτή η περιβόητη ανάπτυξη στη χώρα μας. Δυστυχώς βλέπουμε ότι οι γειτονικές χώρες, και όχι μόνο, βλέπετε ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία, που πλέον αποχωρώντας από την ουσιαστικά Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να παίξει, θα λέγαμε έτσι απλά, με δικά της χαρακτηριστικά για να προσελκύσει και άλλες επενδύσεις. Βλέπουμε ότι άλλες χώρες διαφημίζονται, γιατί έχουν όχι μόνο χαμηλή φορολόγηση και με ένα χαμηλό ασφαλιστικό, αλλά έχουν και μια καλύτερη αντιμετώπιση του επενδυτή. Υπάρχει ένα πιο ευνοϊκό κλίμα. Θα λέγαμε ότι εκεί τον κάθε επενδυτή, τον κάθε ιδιώτη, τον βλέπουν, θα λέγαμε, σαν ένα ευεργέτη που έρχεται να βοηθήσει, να επενδύσει τα χρήματά του, να παράξει έργο, να παράξει κέρδος, αλλά από την άλλη να δώσει θέσεις εργασίας, απασχόλησης και φυσικά να παράξει και κάποια προϊόντα και υπηρεσίες.